όλο αυτό το φαγητό που θα κάνουμε σήμερα θα γίνει μέσα σε ένα τηγάνι. Και τα ζυμαρικά, αλλά και το κοτόπουλο και τα υπέροχα υλικά, τα άλλα, τα οποία θα δώσουν καταπληκτική γεύση, θα γίνουν απλά μέσα σε ένα τηγάνι σε λιγότερο από 30 λεπτά. Λοιπόν, έβαλα το κοτόπουλό μου στη φωτιά. Στην αρχή το θωράκισα για να γίνει πιο ζουμερό μετά. Μετά πρόσθεσα το σκόρδο ψιλοκομμένο και το μπουκοβό για να δώσει μια πάρα πολύ ωραία γεύση στο κοτόπουλο. Το άφησα 10 λεπτά μέσα στο τηγάνι σε μέτρια φωτιά ώστε να μαγειρευτεί καλά. Τώρα ήρθε η ώρα λοιπόν να το βγάλω. Κοιτάξτε τι ωραία ψημένο που είναι και δεν μπορείτε να φανταστείτε με τόσα λίγα υλικά τι ωραίες γεύσεις που έχει πάρει το κοτόπουλο. Το σκόρδο που έχει μια πάρα πολύ δυνατή γεύση, αλλά και το λίγο πικάντικο από το μπούκοβο που έχουμε βάλει μέσα. Υπέροχο. Μπορείτε να βάλετε λίγο πιπεράκι εσείς, εγώ δεν έβαλα καθόλου πιπέρι. Βάλτε λίγο πιπέρι για τη γεύση και μπορείτε να βάλετε και άλλα πολύ ωραία μπαχαρικά που έχετε εσείς στο σπίτι σας, γιατί πάντα η μαγειρική είναι φαντασία. Λοιπόν, ζωμό από κοτόπουλο. Ζωμό από κοτόπουλο θα χρησιμοποιήσετε περίπου 1 με 1,5 κούπα χρειάζεται. Ζωμό κοτόπουλο μπορείτε να κάνετε ίδιοι εσείς, είτε μπορείτε να βάλετε 2 με 3 σκούπες μέσα σε μια κατσαρόλα, να προσθέσετε έναν κύβο, να το βράσετε και έτσι έχετε έναν πολύ ωραίο και γευστικό ζωμό που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στα φαγητά σας. Επίσης έχω να σας πω ότι αν μπείτε στη διαδικασία να κάνετε έναν ζωμό με κοτόπουλο, με διάφορα άλλα μπαχαρικά που θα χρησιμοποιήσετε, δεν χρειάζεται να το πετάξετε, να το χρησιμοποιήσετε, αλλά μπορείτε να το βάλετε μέσα σε μπουκάλια, να το βάλετε στην κατάψυξη, σε πλαστικά μπουκάλια, να το βάλετε στην κατάψυξη και να το χρησιμοποιήσετε όποτε εσείς θέλετε. Λοιπόν, συνεχίζω. Περιμένω να ζεσταθεί λίγο ο ζωμός μου και εδώ είναι το πιο ωραίο κομμάτι της συνταγής και σχεδόν στο τέλος της. Έχω τα φρέσκα ζυμαρικά, περίπου 250 γραμμάρια, τα ρίχνω μέσα στο ζωμό. Ρίχνω αυτές τις υπέροχες λιαστές ντομάτες. Όλα αυτά, το κάθε ένα ξεχωριστά, δίνουν μια υπέροχη γεύση. Και το αφήνω. Και το αφήνω για 10 με 15 περίπου λεπτά. Ανακατεύοντας το συνέχεια και πάντα προσέχουμε το φαγητό ότι το αφήνουμε να ψήνεται, μέχρι να μαλακώσουν η πάστα μου και να ανταλλάξει γεύσεις με όλο αυτό το ζωμό που το έχω μέσα. Βρισκόμαστε έξω, σε υπέροχο χώρο, με πολύ ωραίους ήχους νερού
με πολύ ωραίες μυρωδιές από το πέστο και από το φαγητό. Και έτσι θα είμαστε κάθε εκπομπή. Ωραία. Και πάντα πρέπει να δοκιμάσουμε τι έχουμε κάνει, έτσι. Κοτόπουλο. Λίγο καυτερό. Πέστο. Δοκιμάστε το.